Η πιο αποτελεσματική μέθοδος για το μετριασμό των επιπτώσεων από κρίση σε κάθε τομέα είναι η πρόληψη. Είτε είναι θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, είτε είναι προστασία της υγείας ή και άλλοι τομείς. Παραδείγματος χάρη, όταν υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις κατασκευής ανθεκτικών κτιρίων, αποτρέπεται σε μεγάλο βαθμό να υπάρχουν θύματα σε ισχυρούς δυνατούς σεισμούς και μάλιστα σε μια σεισμογενή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Και όμως, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, από τα 87.000 περίπου δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα που έπρεπε να ελεγχθούν από τους μηχανισμούς τοπικής διοίκησης, έστω και οπτικά, έχει ελεγχθεί μόλις το 19% των κτιρίων. Και βέβαια πρωτοβάθμιο αντισεισμικό έλεγχο. Για δευτεροβάθμιο ούτε λόγος. Ωστόσο, συνολικά το 80% των 4 εκατομμυρίων κτιρίων της χώρας έχουν χτιστεί από το 1985 και επομένως χρήζουν ελέγχων και ενισχύσεων. Να μην πω για τα σχολεία που τα περισσότερα, η πλειοψηφία, έχουν χτιστεί χωρίς ή με ελάχιστες αντισεισμικές προδιαγραφές. Το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα της υγείας και ειδικά τώρα με την πανδημία του κορονοϊού. Θα είχαμε λιγότερα θύματα και όχι τριψήφια σχεδόν καθημερινά και χιλιάδες συνολικά σε νεκρούς, εάν υπήρχαν μέτρα προστασίας και πρόληψης στα μέσα μαζικής μεταφοράς και χώρους δουλειάς, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και όλων των ειδικοτήτων και κλάδων, επιδημιολογική επιτήρηση με συχνά και αξιόπιστα τεστ, με ευθύνη εκπαιδευμένων υγειονομικών και βεβαίως με άμεση επίταξη μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων. Αυτά δηλαδή που διεκδικούν οι υγειονομικοί και το συνδικαλιστικό κίνημα για την υγεία του λαού. Τα αναφέρω όλα αυτά γιατί στην ομιλία του ο κύριος Υπουργός καθόλου δεν αναφέρθηκε σε μέτρα πρόληψης, αλλά επιμένει να μας λέει ότι κακώς κάνουμε κριτική για τα βασικά, αυτά που τα παραπέμπει σε υπουργικές αποφάσεις. Γιατί όπως υποστηρίζει, δεν μπορεί να ξέρει κανένας το μέγεθος, την έκταση, την ένταση των θεομηνιών, των φυσικών καταστροφών στο μέλλον. Ποια είναι όμως η ουσία και ποιο είναι το κύριο? Ότι μας καλεί να ψηφίσουμε υπουργικές αποφάσεις χωρίς να ξέρουμε το περιεχόμενό τους. Δηλαδή μας ζητάτε λευκή επιταγή. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε μια τέτοια κυβέρνηση του κεφαλαίου? Όχι, δεν σας εμπιστευόμαστε, αλλά παραποιήσατε και αυτό που σας ζητήσαμε. Δηλαδή, ήταν όχι να αναφερθείτε στο ποσό που θα διαθέσετε, γιατί προφανώς δεν μπορεί να ξέρετε το μέγεθος μιας καταστροφής στο μέλλον. Σας ζητάμε να μας πείτε τι ποσοστό ζημιάς θα καλύπτεται. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να καλύπτουν το 100% της ζημιάς για τα πιο αδύνατα στρώματα. Γι' αυτό βάζουμε και εισοδηματικά κριτήρια. Τώρα, στα άρθρα. Ήδη από τα πρώτα άρθρα και πίσω από αυτές τις λέξεις θεομηνίες φυσικές καταστροφές, η κυβέρνηση επιθυμεί να κρύψει τις ευθύνες της. Συνολικά, αν θέλετε, τις ευθύνες του αστικού κράτους για την παντελή έλλειψη πραγματικών μέτρων θωράκισης της χώρας με σύγχρονες και επαρκείς υποδομές. Πρόκειται για μέτρα που και οι σημερινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ουσιαστικά τι κάνουν? Βάζουν σε προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας και την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Δηλαδή, αποφεύγουν και αυτά τα μέτρα πρόληψης, τα θεωρούν μη επιλέξιμα, τα θεωρούν πολυτέλεια. Το ίδιο βεβαίως κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σαν επιλέξιμες δαπάνες βάζει αυτά που θωρακίζουν κύρια την οικονομική δραστηριότητα των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτή βεβαίως η λογική είναι σύμφωτη με το σύστημα και όλες τις αστικές κυβερνήσεις. Επιλεκτικά λοιπόν αυτά τα τρία πρώτα άρθρα στο πρώτο κεφάλαιο που αναφέρονται στο σκοπό υλοποίησης δράσεων κρατικής αρρωγής είναι με γενικότητες. Ωστόσο εμείς θα κάνουμε και προτάσεις βελτιωτικές. Στους δικαιούχους θέλουμε να συμπεριληφθούν με λησοκόμοι και δασικοί συνεταιρισμοί.
για το άρθρο 4 που καθορίζει τη δυνατότητα καταβολής επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες, ορίζεται ότι μπορεί να καταβάλλεται η επιχορήγηση κατά προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία ή που έχουν στην οικογένεια άτομα με αναπηρία. Επιβεβαιώνεται ότι πέρα των περιπτώσεων ατόμων με αναπηρία που είναι λογική αυτή η προτεραιότητα, δεν υπάρχει καμία μέρημνα για επιχορηγήσεις που να καταβάλλονται κατά προτεραιότητα σε επαγγελματίες και αγρότες με χαμηλότερα εισοδήματα. Στο άρθρο 5, για τον τρόπο καταβολής επιχορηγήσεων και ειδικά σε επιχειρήσεις που έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, προβλέπεται ότι η επιχορήγηση θα αφορά τη διαφορά από το ποσό που θα καλύπτει η ασφάλιση. Εμείς θεωρούμε ότι η κρατική αποζημίωση πρέπει να καλύπτει το 100% της όποιας ζημιάς, επειδή ιδιωτικά ασφαλιστήρια κάνουν περισσότερο οι πιο εύρωστες οικονομικά επιχειρήσεις. Και θεωρούμε ότι το παραπάνω πρέπει να ισχύει για όσους έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Στο κεφάλαιο Β είναι τα περισσότερα ζητήματα διαδικασίας. Στο κεφάλαιο Γ θα μιλήσω πιο ολοκληρωμένα, είναι τα άρθρα 11 και 12 και 25 που αφορούν αγρότες. Οι ζημιές σε φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο εξακολουθούν να αποζημιώνονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ με τους γνωστούς κόφτες αποζημιώσεων, τιμή κάλυψη ζημιογόνων αιτιών και υπέρογκα ασφάλιστρα που πληρώνουν οι παραγωγοί. Οι ζημιές κυρίως του παγίου κεφαλαίου καλύπτονται από τον κανονισμό κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, είναι τα παλιά ΨΕΑ, σε περίπτωση που η περιοχή έχει οριοθετηθεί μετά από τη θεομηνία με αποφάσεις αντίστοιχων υπουργείων. Οι όροι και προϋποθέσεις αποζημίωσης θα αποφασίζονται κάθε φορά με σχετικές αποφάσεις. Δηλαδή, δεν είναι σαφές αν η αποζημίωση θα γίνεται με καλύτερους όρους σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο που χαρακτηρίζεται από μεγάλους ειδικούς περιορισμούς, δηλαδή θα υπάρχουν και οι προϋποθέσεις που πετσοκόβουν τις αποζημιώσεις και λέτε ότι πάτε να προλάβετε και καθυστερήσεις, πράγματι καθυστερήσεις και πενταετίας. Δεν ορίζεται όμως το χρόνο της αποζημίωσης. Επιπλέον, στην περίπτωση αποζημίωσης μέσω κρατικής αρρωγής μπαίνει το τσεκούρι 50% στις αποζημιώσεις των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Προϋπόθεση βεβαίως για την όποια αποζημίωση σε πάγιο κεφάλαιο είναι να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές των ΕΛΓΑ. Εμείς δεν συμφωνούμε και με τα δύο άρθρα. Γιατί δεν εξασφαλίζεται την πλήρη αποζημίωση. Ισχύει κανονικά αφενός ο κανονισμός του ΕΛΓΑ που χαρατσώνει και δεν αποζημιώνει. Δεν αποζημίωσε ούτε στην περίπτωση του Ιαννού 100%, γιατί υπήρχε αλγόριθμος. Και σήμερα στην Ηλία, στη Φλόρινα, στον Τύρναβο, οι αγροτικοί σύλλογοι έχουν βγει στους δρόμους για 100% αποζημίωση. Και βέβαια, η παρέκκληση από το απαράδεκτο κανονισμό που ισχύει σήμερα για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο συνοδεύεται από κόφτες. Είναι άδικοι αυτοί οι κόφτες, τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, από τη στιγμή που κάνουν τις ίδιες εργασίες και μάλιστα υποχρεώνονται να πληρώνουν και στον ΕΛΓΑ το αντίστοιχο ασφάλιστρο. Και στις περιπτώσεις ζημιών παγίου κεφαλαίου εξακολουθεί να ισχύει ο κανονισμός ο υπάρχον. Γι' αυτό εμείς στηρίζουμε τα αιτήματα για ΕΛΓΑ κρατικό με επαρκή κρατική χρηματοδότηση να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% τη ζημιά στην παραγωγή και στο κεφάλαιο από όλους
τους φυσικούς κινδύνους και νόσους και αλλαγή του αναχρονιστικού κανονισμού του και να παίρνει υπόψη και τις κλιματικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί, συνασφαλώς και την αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 25, που αφορά την αναστολή του τέλους επιτιδεύματος σε αγρότες για το τρέχον έτος, εμείς ζητάμε την πλήρη κατάργηση του συγκεκριμένου τέλους που είναι αίτημα του κινήματος, όχι μόνο για αγρότες, αλλά και για τους αυταπασχολούμενους της πόλης και τους επαγγελματοβιοτέχνες. Και επίσης, η φορολόγηση να γίνεται με βάση το εισόδημα, όχι στα τεκμήρια διαβίωσης, ενώ θα πρέπει να υπάρχει αφορολόγητο όριο για όλα τα λαϊκά στρώματα που να είναι σε ψηλότερα επίπεδα από το σημερινό που είναι κουτσουρωμένο και αποκλεί τους αυταπασχολούμενους. Θα κλείσω με το άρθρο 22, γιατί τα υπόλοιπα είναι πιο πολύ διαχειριστικά. Αναφέρεται στις προϋποθέσεις, τα ποσά και τον τρόπο παροχής σχετικών αποζημιώσεων κλπ. Να καθορίζονται μέσω υπουργικών αποφάσεων. Είναι αυτό που λέμε ότι το νομοσχέδιο τελικά είναι γενικό και όριστο. Αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο τα χορηγούμενα ποσά να είναι στο ύψος της πραγματικής αξίας των ζημιών και δεν μας λέτε ποσοστά, ούτε σε πόσο χρόνο, σε πόσες μέρες δηλαδή, θα αποζημιώνεται αυτός που έχει πληγεί. Για τα υπόλοιπα, στην επόμενη επιτροπή.